Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Natalie's Cozy Land. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα σας γλυκάνω, θα φτιάξουμε ένα μπανόφι αλλά με σοκολάτα σε μια συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω αυτό το μπανόφι, ενώ γενικά το απλό το έχω φτιάξει αρκετές φορές, αλλά σοκολάτα θα βάλω πρώτη φορά μέσα. Και για να δούμε πώς θα βγει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι πατώντας από κάτω το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe ή εγγραφή, να κάνετε like και dislike στο βίντεο ανάλογα αν σας αρέσει ή όχι. Και πάμε λοιπόν να το δούμε. Βράζω 2 κουτιά ζαχαρούχο γάλα για 3 περίπου ώρες. Χτυπάω στο μούλτι τα μπισκότα. Λιώνω το βούτυρο στο τηγάνι και ρίχνω μέσα το τριμμένο μπισκότο. Ανακατεύω καλά. Προσθέτω 50 γραμμάρια σοκολάτα και ανακατεύω εκτός φωτιάς. Επειδή δεν έχω ταψί, χρησιμοποιώ ένα αλουμινένιο σκεύος μιας χρήσης. Βάζω πρώτα μια λαδόκολα και στρώνω το μπισκότο. Το βάζω στο ψυγείο για να δέσει 20 περίπου λεπτά. Καθαρίζω το τηγάνι και το βάζω πάλι σε χαμηλή φωτιά. Αδειάζω τα ζαχαρούχα στο τηγάνι και ρίχνω μία πρέζα αλάτι και τα 100 γραμμάρια σοκολάτα. Αφαιρώ από τη φωτιά και ανακατεύω καλά. Ρίχνω το μείγμα καραμέλα στο μπισκότο και το βάζω στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Κόβω τις μπανάνες και βάζω λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Πάνω από τις μπανάνες βάζω τη σαντιγί. Εγώ είχα αυτήν στο ψυγείο, εσείς αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε με κρέμα γάλακτος και ζάχαρη άχνη. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μπανόφι με τη σοκολάτα. Είναι ένα γλυκό το οποίο είναι αρκετά εύκολο, γρήγορο. Και είπα να το κάνω έτσι αυτές τις μέρες επειδή είναι τα γενέθλιά μου και ήθελα λιγάκι κάτι να γλυκαθώ. Γράψτε μου αν έχετε δοκιμάσει το μπανόφι με σοκολάτα ή προτιμάτε την κλασική του βερσιόν, το σκέτο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.